Καλημέρα. Καλημέρα. Αντιλαμβάνεστε ότι το Μεσανατολικό είναι εκείνο που αναμένεται να κυριαρχήσει των συζητήσεων με αφορμή και την παρουσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στις Βρυξέλλες. Ελπίζω σήμερα να καταστεί δυνατό επιτέλους να υπάρξουν συμπεράσματα τα οποία θα καταγράφουν την κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μια για την ανάγκη κατάπαυσης του πυρός, αλλά και ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ανθρωπιστικής βοήθειας που χαίρομαι που η χώρα μας μετά από μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023, έχει αρχίσει η υλοποίησή της. Σήμερα πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο μια πολύ σημαντική σύνοδος με τη συμμετοχή 36 κρατών. 23 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν εκεί και εκπροσωπήθηκαν, όλες οι χώρες του G7, τα Ηνωμένα Έθνη, και με στόχο να δούμε από τη μια πώς μπορεί να διασφαλιστεί τεχνικές λεπτομέρειες έτσι ώστε να γίνει ακόμη πιο αποτελεσματική πρωτοβουλία της χώρας μας, και κατά δεύτερο η δημιουργία ενός ταμείου που θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις ποσότητες ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα. Ήδη, και χαίρομαι γι' αυτό, με ενημέρωσε ο Πρωθυπουργός της Ολλανδίας ότι η χώρα του θα συνεισφέρει 10 εκατομμύρια ευρώ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει ξεκινήσει σχετική διαδικασία. Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεισφέρει ως πρώτη, αν θέλετε, εισφορά σε αυτό το ταμείο περί των 70 εκατομμυρίων ευρώ. Υπάρχει ενδιαφέρον από πολλές χώρες ακριβώς για τη σύσταση και τη λειτουργία αυτού του ταμείου. Και είναι κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, θα συζητήσουμε εδώ στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα, αλλά και αργότερα σε επίπεδο των 27, και ελπίζω να έχουμε συμπεράσματα. Από εκεί και πέρα θα έχω ξεχωριστή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα αμέσως μετά το γεύμα. Θα συζητήσουμε φυσικά την πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα Ηνωμένα Έθνη στήριξαν από την αρχή αυτή την πρωτοβουλία. Η εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα είναι στην Κύπρο από χθες για αυτή την συνάντηση. Ενώ θα συζητήσουμε φυσικά και το Κυπριακό, να δούμε τις μέχρι στιγμής εξελίξεις, τα αποτελέσματα των επαφών της κυρίας Ολκίν και τα επόμενα βήματα. Έχω ενημερωθεί χθες το βράδυ από τον πρόεδρο του Συμβουλίου, τον κύριο Μισελ, ότι υπήρξε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα. Το Κυπριακό ήταν στα θέματα συζήτησης, και μέσα σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο να σας ανακοινώσω επίσης ότι σε πολύ λίγο θα έχω μια κοινή συνάντηση με τον καγκελάριο της Γερμανίας και τον πρόεδρο του Συμβουλίου για να συζητήσουμε το ενδεχόμενο υιοθέτησης και κάποιων συμπερασμάτων που αφορούν τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Όπως γνωρίζετε, μέχρι στιγμής τα προσχέδια των συμπερασμάτων δεν υπάρχει σχετική αναφορά για τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Είναι κάτι που θα συζητήσουμε αυτή τη στιγμή στο επίπεδο των τριών μας, και αναλόγως των αποτελεσμάτων θα δούμε και αν θα γίνει συζήτηση και αν θα υπάρξουν συμπεράσματα. Η θέση μας είναι πολύ καλά γνωστή. Εμείς περισσότερο από οποιοδήποτε κράτος μέλος επιθυμούμε να υπάρξουν εξελίξεις στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Εξελίξεις όμως που περνούν και μέσα από πρόοδο, συγκεκριμένη πρόοδο, στο Κυπριακό. Δυστυχώς οι τελευταίες δηλώσεις που γίνονται δεν βοηθούν σε καμία απολύτως περίπτωση, αλλά είμαι εδώ να συζητήσω συγκεκριμένα, επαναλαμβάνω, πώς μπορεί από τη μια να υπάρξει πρόοδο στο Κυπριακό, και όταν λέμε πρόοδο δεν μπορούμε να συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο πέραν από την επανάκτηση των συνομιλίων στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου από εκεί που διακόπηκαν στο κανόν Τανά, και κατ' επέκταση να υπάρξει και πρόοδο σε κάποια των θεμάτων των ευρωτουρκικών. Όλα αυτά θα τα συζητήσω, επαναλαμβάνω, στη συνάντηση που θα έχουμε τώρα, και αναλόγως των αποτελεσμάτων θα δούμε αν θα υπάρξει συζήτηση και στο επίπεδο των 27. Τι ζητάμε για να υπάρξει αναφορά στα συμπεράσματα στα ευρωτουρκικά? Κοιτάξτε, η επιθυμία μας είναι γνωστή. Είναι η επανέναξη, τίποτα άλλο. Η επανέναξη των συνομιλιών στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου από εκεί που διακόπηκαν στο κράνο Τανά. Και για να επαναρχίσει αυτός ο διάλογος, το είπα πολλές φορές, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο. Και χαίρομαι που χθες το βράδυ ενημερώθηκα αργά μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης δείπνου εργασίας του Προέδρου του Συμβουλίου με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ότι το Κυπριακό ήταν στις συζητήσεις. Ήταν στις συζητήσεις ουσιαστική αναφορά στο πώς μπορεί να επαναρχίσει ο διάλογος, πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει και των σχετικών συμπερασμάτων, αλλά και τις θέσεις μας, να διαδραματίσει ένα πιο ενεργό ρόλο. Επαναλαμβάνω, έχετε εργαλεία,
η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να βοηθήσει στην επανέναξη των συνομιλίων. Είναι γνωστή η θέση μας. Εμείς θεωρούμε ότι ο διορισμός μιας πολιτικής προσωπικότητας από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βοηθήσει την όλη διαδικασία, γιατί τα ευρωτουρκικά, που το επιθυμεί η Τουρκία ή οποιαδήποτε είναι η προσέγγιση της, επηρεάζεται μέσα από τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετέχουμε στις αποφάσεις, θέλουμε να δούμε πρόοδο, έχουμε μια πολύ θετική προσέγγιση, δεν έρχομαι στις Βρυξέλλες με καμία αρνητική προδιάθεση, αντιθέτως, ίδια στιγμή, επιθυμώ να δω και συγκεκριμένα βήματα στο Κυπριακό. Όμως ο καγκελάριος Σόλτς είναι ανάμεσα στις χώρες που θέλουν μια να σταλεί ένα μήνυμα θετικό προς την Άγκυρα, μια θετική ατζέντα. Τι λέει η Κύπρος γι' αυτό? Εγώ θέλω περισσότερο από τον καγκελάριο της Γερμανίας να στείλω ένα θετικό μήνυμα στην Τουρκία. Η Τουρκία είναι ένα γειτονικό κράτος στην Κυπριακή Δημοκρατία, στην Κύπρο, και επιθυμώ να έχω ένα γείτονα που είναι πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που σέβεται τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια στιγμή, αυτό το θετικό μήνυμα προϋποθέτει κάποια συγκεκριμένα βήματα. Και ελπίζω αυτά τα βήματα να τα δω, να καταγραφούν, να είναι συγκεκριμένα. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία. Η αναγνώριση της θέλησής μας, της πολιτικής μας βούλησης, οδήγησε το Γενικό Γραμματέα στο διορισμό μιας προσωπικότητας ως προσωπικής απεσταλμένης, που ξεκίνησε τη δουλειά, κάνει μια πολύ καλή δουλειά, και αυτή την προσπάθεια θέλουμε να την ενισχύσουμε. Θέλουμε η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των ευρωτουρκικών να είναι καταλυτική για να φτάσουμε στο στόχο, που επαναλαμβάνω, δεν είναι τίποτε άλλο από την επανάληψη των συνομιλιών. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χθες σας διαβεβαίωσε ότι στηρίζει το αίτημα της Κύπρου να ξεκινήσουν τα πράγματα, η επανέναρξη από εκεί που αφέθηκε στο κρανίο. Και η θέση του πρόεδρου του Συμβουλίου, όπως μου μεταφέρθηκε χθες βράδυ, αλλά και η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοινή απόφαση των 27, είναι η επανέναρξη των συνομιλιών και ο ρόλος της Τουρκίας στην επανέναρξη των συνομιλιών. Of course, we are preparing to send the second ship. Probably within this week, we are going to send the second ship to Gaza. I don't have a date to give you today because also we need to see the weather conditions. We are ready in Cyprus, and as the weather conditions are there, the second ship will go. President, could you elaborate a little more on Amalfia? What has been done? I can't hear you. How do you respond to criticism that the maritime aid corridor is just a distraction from opening more land routes into Gaza? In no way. Our maritime corridor, our proposal, is supplementary to the other humanitarian corridors, and of course all possible options must open. And we are here to support this need. The humanitarian situation in Gaza is dire. We are talking about a humanitarian crisis, and we need to use all possible routes in order to support the people there. Has Amalfia the support of the European members? Of course. I mean, the president of the Commission, she was in Cyprus. We announced together the beginning of the corridor. We have the full support. I'm coming from the EPP meeting, the EPP leaders meeting. The president of the Commission once again expressed satisfaction for the role of Cyprus, for the leadership of Cyprus in order to send humanitarian assistance to Gaza. Θα δεχτούμε παράγραφο χωρίς αναφορά σε ειδικό απεσταλμένο για τα πρωτοφυτικά? Δεν θα δεχτούμε κάτι ή να μιλήσουμε θετικά. Εμείς θέλουμε να υπάρξουν θετικά συμπεράσματα, θετικές αναφορές για τα ευρωτουρκικά, θετικές αναφορές που περνούν μέσα από θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό. Πρέπει να πω στη συνάντηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.